Κύριε Δήμαρχε, βρισκόμαστε στον αναπαιδικό σταθμό της Φλίσκου, έναν από τους σταθμούς που γίνονται εργασίες αναβάθμισης. Να μας πείτε αν καταρχήν θα είναι έτοιμος ο σταθμός της 12 που θα ανοίξει και πώς προχωράει το συγκεκριμένο έργο. Υπήρχε για την ιστορία, από το 2018 βγήκε ένα προεδρικό διάταγμα εναρμόνισης των παιδικών σταθμών ανά την Ελλάδα. Το προεδρικό διάταγμα αυτό ανέβασε τα στάνταρ και πολύ καλά έκανε βεβαίως για να είναι πολύ πιο ασφαλή τα παιδιά μας. Ο Δήμος Χίου, μάλλον το πρώην νομικό πρόσωπο, ξεκίνησε ένα έργο τον Σεπτέμβρη του 2023 αξίας γύρω στα 550.000 ευρώ για την αναμόρφωση των 5 παιδικών του σταθμών της Φλίσκου, του Βαρβασίου, παιδικά όνειρα, απέναντι από το νερό Βαρβασίου, της Καλλιμασιάς, της Ομηρούπολης, στον Άγιο Ισίδερο και της Καλουτά. Αυτοί οι 5 σταθμοί έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Πρόνοιας, τάξη μεγέθους γύρω στις 550.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά, όπου οι σταθμοί αυτοί προχωράνε οι εργασίες τους. Εδώ στον παιδικό σταθμό της Φλίσκου στην αρχή ήταν λίγο αρχές οι διαδικασίες. Από τον Φλεβάρι φορτσάραμε δυνατά με τη βοήθεια και του εργολάβου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 95-99% και ναι, θα ανοίξουμε στις 12 του μήνα όπως έχουμε πει. Αν δείτε ακόμα και τώρα στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχουν να γίνουν αρκετά πράγματα. Είναι όμως όλα έτοιμα και προγραμματισμένα στη διαδικασία υλοποίησής τους, όπως και ο καθαρισμός, για να μπορέσουν να έρθουν τα παιδιά μας ασφαλή σε έναν καινούριο και ανακαινισμένο χώρο. Αντίστοιχα γίνεται και στο Βαρβάσι εργασία στην περίοδο αυτή και πώς θα προχωρήσουν, θα είναι η επόμενη σταθμή. Στο ίδιο ακριβώς σημείο βρίσκεται ο παιδικός σταθμός Βαρβασίου και αυτός είναι στο τελείωμα των εργασιών του και εκεί θα καταφέρουμε 12 του μήνα πρώτα Θεός να μπουν τα παιδιά μέσα. Από εκεί και πέρα ο επόμενος σταθμός με μια πολύ μικρή παύση για να αναδιοργανωθούμε και εμείς θα είναι ο παιδικός σταθμός της Καλλιμασιάς, όπου υπολογίζουμε να ξεκινήσουν εργασίες μάλλον γύρω στο Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Μετά από αυτό και αφού το ολοκληρωθεί, γύρω στο καλοκαίρι αναμένουμε να ξεκινήσουν οι εργασίες και να υλοποιηθούν στον παιδικό σταθμό Ομηρούπολης και ανάλογα το πλάνο και την χρηματοδότηση να καταλήξουμε στην Καλουτά που είναι ο τελευταίος και ίσως και μεγαλύτερος σταθμός. Να πούμε εδώ ότι άλλοι 3 σταθμοί στο Χαλκιός είναι έτοιμος με τις προδιαγραφές τις συγκεκριμένες του Προεδρικού Διατάγματος του 2018. Οι νερομπογιές και νότες είναι επίσης έτοιμος, οι μικροί ήρωες είναι επίσης έτοιμος, μία μικρή αναμόρφωση μένει να γίνει όσον αφορά το γλυκό μανταρίνι στο Τάλαρος, η οποία όμως είναι εύκολο να την υλοποιήσουμε σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή και τελευταίος θα μας μείνει ο παιδικός σταθμός Καρδαμήλων, όπου είμαστε στην ανέβρεση του χώρου και εκεί θα είναι το επόμενο σημείο που θα αναλύσουμε. Επειδή το καινούριο ΕΣΠΕ και μάλιστα βγήκε σήμερα, τώρα πριν λίγο η πρόσκληση, έχει αρκετά εκατομμύρια για νέους παιδικούς σταθμούς. Εμείς έχουμε κάποιο πλάνο για νέες δομές? Ναι. Μία εντελώς καινούργια δομή θα είναι στην Καλουτά, ο διπλανός χώρος. Σε αυτό το σημείο οι μελέτες είναι αρκετά όριμες. Έχει γίνει και μελέτη και του υπεδάφους. Πιστεύουμε να καταφέρουμε εντός του 2024 να ενταχθεί ή στις αρχές του 2025 να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μετά από αυτό μένουν κάποια προγράμματα πάλι όπως το συγκεκριμένο που περνάμε τώρα για τους 5 σταθμούς όπου θα είναι εξοπλισμού και ανακαίνησης και είμαστε στη διαδικασία του μελέτης για τον παιδικό σταθμό Καρδαμήλων όπως και της μελέτης του παιδικού σταθμού Νοτιοχώρων όπου προσπαθούμε να υλοποιηθεί στην Βέσα. Έχουμε κάποια κολλήματα ακόμα. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε το πλάνο εκεί γιατί χωροταξικά διευκολύνει πάρα πολλούς. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε τα δυνατά να μαζέψουμε όλες τις προδιαγραφές ούτως ώστε να υλοποιηθεί εκεί.